Όρθιος σε μια παλιά ορθόδοξη εκκλησία στην Ατάλια, με τη βίβλο στο ένα χέρι και το κερί στο άλλο, ο πατέρας Ιωάννης Κόβαλ έκανε μια από τις πρώτες του λειτουργίες στην Τουρκία. Η ηγεσία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισε να τον απολύσει μετά την προσευχή του για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Κόβαλ έκανε έκκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τον Ιούνιο αποφάσισε να αποκαταστήσει τον ιερό του βαθμό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε μερική επιστράτευση εφέδρων, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ζήτησε από τους κληρικούς του να προσευχηθούν για τη νίκη. Ο 45χρονος ιερέας Ιωάννης Κόβαλ άλλαξε μόνο μία λέξη. Αντικατέστησε τη λέξη νίκη με τη λέξη ειρήνη. Με τη λέξη νίκη, η προσευχή απέκτησε προπαγανδιστικό νόημα, επηρεάζοντας τη σωστή σκέψη στους ενορίτες. Αυτό έρχονταν σε αντίθεση με τη συνείδησή μου. Η επιρροή του Πατριάρχη ξεπερνά πολύ τα όρια της χώρας του και οι εντολές του ισχύουν ακόμα και για ιερείς που υπηρετούν στο εξωτερικό. Το Φεβρουάριο ο Κύριλλος έθεσε σε αναστολή για 3 μήνες τον ιερέα Αντρέι Κορντότσκιν στη Μαδρίτη για τη στάση του ενάντια στις μάχες. Από τις πρώτες ημέρες της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Κορντότσκιν καταδίκασε δημόσια τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση και προσεύχεται τακτικά για την ειρήνη στην Ουκρανία. Τιμωρήθηκε για υποκίνηση μίσους, όπως αναφέρθηκε στους ενορίτες του. Νομίζω ότι έχω καθήκον να μιλήσω με οποιοδήποτε κόστος. Αλλά φυσικά δεν μπορώ να καλέσω τα αδέρφια μου που βρίσκονται στη Ρωσία να κινδυνεύσουν. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εξηγεί ότι οι ποινές επιβάλλονται ως τιμωρία για τη χαρακτηριζόμενη ως εμπλοκή των ιερέων στην πολιτική. Ωστόσο, η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ονομασία «Χριστιανοί Ενάντια στον Πόλεμο» έχει εντοπίσει τουλάχιστον 30 Ορθόδοξους ιερείς που αντιμετώπισαν πιέσεις από θρησκευτικές ή κρατικές αρχές από την έναρξη του πολέμου.